Αν έχετε απορία ποιος είναι ο Άγιος Άνθιμος της Χίου που γιορτάζουμε αύριο, είναι ο γέροντας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Είναι νεότερος Άγιος και μάλιστα εδώ στην περιοχή μας ζουν και κάποιοι άνθρωποι που κατάγονται από τη Χίου και οι οποίοι τον γνώρισαν και είχαν άμεση πνευματική σχέση μαζί τους στην παιδική τους ηλικία. Εκεί μύθι το 1955. Ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια του Θεού την περασμένη φορά έναν πολύ μεγάλο ψαλμό, τον 118, τον άμμο μου, και ξεκινούμε σήμερα μία σειρά με 15 ψαλμούς που διαδέχονται ο ένας τον άλλον, σύντομου σε διάρκεια, 9 με 10 στίχους ο καθένας, και μάλλον, αν θέλει ο Θεός, με αυτούς τους ψαλμούς θα διέλθουμε την περίοδο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ψαλμούς χαρούμενους, αισιόδοξους, ψαλμούς οι οποίοι κάνουν την ψυχή να σκυρτά από πόθο και αγάπη προς τον Θεό. Οι 15 ψαλμοί από τον 119 μέχρι τον 144 περίπου, 134 περίπου, είναι η ονομαζόμενη αναβαθμή. Αναβαθμός, όπως τα ξέρετε, σημαίνει σκαλοπάτι. Γι' αυτό, επειδή η ονομασία αυτή έδωσε πολλές ερμηνείες και πολλοί άνθρωποι προβληματίστηκαν τι κρύβεται πίσω από αυτή την επωνυμία. Αν θα δείτε, είναι σταθερή η επωνυμία και στους 15 ψαλμούς, οδή των αναβαθμών, οδή των αναβαθμών, μέχρι το τέλος, μέχρι τον 134. Τι έδωσε τέλος πάντων την αφορμή για να ονομαστούν σκαλοπάτια, αναβαθμοί, αυτοί οι ψαλμοί? Μία άποψη έχει να κάνει με την επιστροφή των Ισραηλιτών από τη γη της Εχμαλουσίας στη Βαβυλώνα, στην πατρίδα τους, στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ συγκεκριμένα. Όπως θα έφευγαν από εκεί απελευθερωμένοι πλέον για να γυρίσουν στη γη των προγόνων τους, ξέρετε, την απελευθέρωση των Ισραηλιτών την υπέγραψε ο βασιλεύς των Περσών, Κύρος, ο παππούς των υπολείπων που ήρθαν στην Ελλάδα για να την καταλάβουν τρεις φορές. Ο παππούς, ο πρώτος Κύρος δηλαδή, ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς των Περσών, αυτός διέλυσε το κράτος της Βαβυλώνος και ελευθέρωσε όλους όσους είχαν η Βαβυλώνη εχμαλώτος, μεταξύ αυτών τους Εβραίους. Και αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Κύρου. Όταν λοιπόν τους ελευθέρωσε, αυτοί πηγαίνοντας στην επιστροφή προς την πατρίδα έλεγαν αυτούς τους χαρούμενους ψαλμούς που δηλώνουν μια προσδοκία, πότε θα φτάσουμε πιο γρήγορα να δούμε εκεί που κατοικούσε ο Θεός μας και μας περιμένει ξανά να μας αγκαλιάσει, να μας τακτοποιήσει, να ξεκινήσει τη ζωή μας με καινούργια ορμή. Με χαρά λοιπόν και αδημονία. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Μια άλλη ερμηνεία είναι πως αυτούς τους ψαλμούς τους έψελναν οι άνθρωποι που ξεκινούσαν από όλα τα μέρη του Ισραήλ και από όλα τα μέρη του κόσμου κάθε φορά που γιορταζόταν οι τρεις μεγάλες εορτές των Ισραηλιτών. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία, δηλαδή η γιορτή που μπήγανε τις σκηνές για να θυμούνται πως έζησαν για 7 ημέρες στην έρημο, μία γιορτή που λέγεται Χανουκά. Την ξέρετε, θα την έχετε ακούσει αν έχετε γνωστούς ή φίλους Ισραηλίτες, Εβραίους. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις εορτές, που ήταν οι μεγαλύτερες, οι κορυφαίες εορτές του Ισραηλιτικού έτους, θρησκευτικού έτους, οι Ισραηλίτες ανέβαιναν στο ιερό για να προσκυνήσουν, γιατί ήταν εντολή του Θεού αυτή. Θυμάστε όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής από τον ναό και λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς που τα διηγείται αυτά, όταν λέει οι γονείς του τον πήραν 12χρονο, για να ανεβούν κατά την θρησκευτική συνήθεια, κατά το έθος της εορτής, να εορτάσουν δηλαδή το Πάσχα και μετά να γυρίσουν πίσω, και μετά έγιναν τα γνωστά εκείνα επεισόδια που χάθηκε ο Χριστός και τον ψάχνουν να τον βρουν. Άρα λοιπόν υπήρχε εντολή του Θεού που έλεγε σε αυτές τις τρεις εορτές να ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Λέω ανεβαίνουν διότι σας θυμίζω για πολλωστή φορά πως μέσα σε μια πεδιάδα, ξερή πεδιάδα αν μπορώ να το πω έτσι, υπάρχουν στα νότια του Ισραήλ κάποια βουνά, κάποια υψώματα
στα οποία έχουν χτιστεί τα Ιεροσόλυμα. Τα υψώματα αυτά είναι περίπου 750-800 μέτρων. Τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε 750 μέτρα υψόμετρο από την στάθμη της Μεσογείου θαλάσσης. Πράγμα που σημαίνει ότι για να φτάσεις εκεί ανεβαίνεις, ενώ σε όλο το υπόλοιπο Ισραήλ κινείσαι σε μια πεδιάδα και σε ορισμένες περιοχές και σε βαθύπεδο. Η Ιεριχώ, ας πούμε, είναι 190 μέτρα κάτω από το υψόμετρο της επιφάνειας, από την επιφάνεια της Ερυθράς θαλάσσης, της Μεσογείου θαλάσσης. Έτσι. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ». Είναι ανηφοριά δηλαδή. Οπότε αυτοί που ερχόντουσαν από τα βάθη της Ασίας, της Ανατολής, από τη Βαβυλώνα, ελευθερωμένοι, και αυτοί που ερχόντουσαν από το Ισραήλ, από όλες τις περιοχές τις άλλες, ανέβαιναν στα όρη της Ιερουσαλήμ, και όρη της Ιερουσαλήμ ποιοι είναι, οι τέσσερις λόφοι πάνω στους οποίους, γύρω στους οποίους είχε χτιστεί αυτή η πόλη, με κυριότερο τον λόφο Μωρία, τον λόφο Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Και ήταν περίοπτος από μακριά, ήταν μεγαλοπρεπής ναός και τον έβλεπαν από χιλιόμετρα μακριά πάνω στο ύψωμα και αγαλιούσε η καρδία του. Η δεύτερη λοιπόν είναι αυτή, οι προσκυνητές που πηγαίνουν για να εορτάσουν τις τρεις μεγάλες εορτές. Υπάρχει μια τρίτη προσπάθεια ερμηνείας που λέει ότι ανάλογα με τα σκαλοπάτια στις σκάλες που ανέβαιναν, γιατί ο ναός ήταν στο ύψος του λόφου, στο πιο ψηλό σημείο. Ξεκινούσαν οι άνθρωποι από χαμηλά και ανέβαιναν σκάλες, όπως ακριβώς πηγαίναμε πολλές φορές σε προσκυνήματα, όπου θα χρειαστεί να ανεβούμε και 200 και 300 σκαλοπάτια για να φτάσουμε μέχρι πάνω. Όσοι έχουμε πάει στα Ιεροσόλυμα και έχουμε πάει στο Σαραντάριον Όρος, καταλαβαίνουν γιατί ομιλώ. Κάτι ανάλογο λοιπόν ήταν ο ναός του Σολομώντα, και καθώς λοιπόν σε κάθε σκαλοπάτι και σε κάθε πλάτωμα, έτσι πλατήσκαλο, γινόντουσαν κάποιες στάσεις, εκεί έπρεπε να λέγεται και ο συγκεκριμένος ψαλμός. Τον έψαιναν όλοι μαζί. Και μια ερμηνεία που ας πούμε μας πάει σε άλλο επίπεδο είναι ότι όταν διαβάζουμε αυτούς τους ψαλμούς βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση στα νοήματα και στα μηνύματα. Πρώτα θα δείτε ότι οι φράσεις είναι μικρές και κοφτές. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι το ένα νόημα στέκεται σαν το πρώτο σκαλοπάτι. Για να μπορέσεις να καταλάβεις το δεύτερο νόημα πρέπει να πατήσεις αυτό το πρώτο. Για να μπορέσεις να καταλάβεις το τρίτο πρέπει να πατήσεις το δεύτερο. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση στα νοήματα από το ένα στο άλλο, συνδεδεμένα μεταξύ τους σαν μια σκάλα όπου φτάνει στο υψηλότερο νόημα που είναι στο τέλος συνήθως του ψαλμού. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ερμηνεία εσωτερική, δηλαδή από το περιεχόμενο των ψαλμών, ότι αυτοί οι ψαλμοί κλιμακώνουν τα νοήματα. Όποια από όλες τις ερμηνείες σας αρέσει, κρατήστε τη. Είναι πραγματικά ερμηνείες που ανταποκρίνονται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό στοιχείο των ψαλμών. Και ιστορικοί ψαλμοί είναι, και ενθουσιώδεις ψαλμοί είναι, και πνευματικοί ψαλμοί είναι. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας με την ίδια ονομασία τους διατηρήσαμε. Τώρα που θα πάμε στις προηγιασμένες Συνθεώ με την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα δείτε ότι αυτούς τους ψαλμούς τους διαβάζουμε κάθε φορά στην προηγιασμένη λειτουργία. Αν πηγαίνετε νωρίς την Κυριακή στην Εκκλησία, δηλαδή λίγο πριν ακουστεί το πρωινό ορθρινό εωθινό Ευαγγέλιο, το Αναστάσιμο, ψέλνουμε ανάλογα με τον ήχο της Κυριακής και τον ήχο της ημέρας μία σειρά από αυτούς τους ψαλμούς εδώ πέρα που τους λέμε μέχρι σήμερα αναβαθμούς. Ψέλνουμε λοιπόν από αυτούς τους ψαλμούς στοιχολόγηση και τους ονομάζουμε με το ίδιο νόημα. Η αναβαθμή λοιπόν είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας, μέσα στα πνευματικά μηνύματα. Μπαίνουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, όπως σας είπα, χαρούμενο και αισιόδοξο, μετά από την διδαχή, την μακροσκελή διδαχή του 118 ψαλμού, όπου είδαμε το Θεό να γίνεται ο διδάσκαλός μας στο νόμο Του και στο θέλημά Του. Για να μην σας καθυστερώ περισσότερο, ξεκινάω αμέσως. Ψαλμός 119. Οδοί των αναβαθμών, όπως είπαμε. Αυτός θα λέγαμε ότι είναι η εισαγωγή για τους ανθρώπους που ξεκινούν από τη γη της εξορίας. Δηλαδή, μαζεύουν τα πράγματά τους με ενθουσιασμό και
καθώς τα ετοιμάζουν για να ξεκινήσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα να φύγουν από τη σκλαβιά τους, έχουν ανάμεικτα αισθήματα. Αφενός, μήπως κάτι την τελευταία στιγμή σταματήσει τη ελευθερία τους και τους γυρίσει πίσω. Όσοι παρακολουθείτε τις σειρές Κόκκινο Ποτάμι, θα δείτε τι, θα καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ με τους προπάτορές μας τότε, τους Ποντίους, τους οποίους άλλοτε τους έλεγαν να πάνε και ξεκινούσαν οι άνθρωποι με χαρά και στον δρόμο τους περίμενε ο θάνατος, και άλλοτε έχοντας αυτές τις οδυνηρές μνήμες διστάζαν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να φύγουν από τα σπίτια τους για να πάνε στην ελευθερία, στην πατρίδα ή οπουδήποτε. Τα ίδια συνέβαιναν και στην περίπτωση της οικογενείας του Αγίου Παϊσίου, όπου οι άνθρωποι πραγματικά με πολύ πόνο αποχωριζόντουσαν την πατρογονική τους γη, πορευόμενοι στο άγνωστο. Εδώ λοιπόν είναι οι άνθρωποι στη στάση της αναμονής. Δεν ξέρουν αν πρέπει να χαρούν ή αν πρέπει να λυπηθούν, να φοβηθούν για κάτι. Και γι' αυτό τι κάνουν σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, τι κάνουμε όταν έχουμε διλήμματα, τι κάνουμε όταν έχουμε αμφιβολίες, στρεφόμεθα στο μεγάλο μας προστάτη το Θεό και αρχίζουμε να τον παρακαλούμε με τα εξής λόγια. Προς Κύριον, προς Κύριον, εντοθλίβεστε με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Όταν ήμουν αθλιμμένος, όταν ήμουν σε στενοπό, όταν με στριμώξανε, αυτό σημαίνει θλίψη, όταν πονούσε η ψυχή μου, από την αγωνία, από τη στενοχώρια, από οτιδήποτε, εκεί έκραξα μέσα από την καρδιά μου, του φώναξα και εισήκουσέ μου. Και αμέσως έτεινε το ους ο Θεός. Ναι παιδί μου, τι θέλεις. Με αυτόν τον τρόπο. Τόσο απλά. Κοιτάξτε πόσο όμορφο πράγμα είναι να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός σε κάθε πρόσκλησή μας, Θεέ μου να σου πω δύο λόγια, Θεέ μου σε παρακαλώ άκουσέ με, Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, αμέσως βάζει το αυτί του να ακούσει και μας απαντάει αμέσως, ναι παιδί μου εδώ είμαι, πες μου τι θέλεις. Το πρόβλημά μας όμως είναι αν εμείς ακούμε την απάντηση του Θεού. Το τι λέμε εμείς το ξέρουμε, το ακούμε. Μερικές φορές δεν το προσέχουμε. Ίσως πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Εμείς ήδη δεν προσέχουμε τα λόγια μας. Ο Θεός όμως προσέχει το κάθε τι του λέμε. Και αναλόγως με τις διαθέσεις μας, γιατί να μας έπαιρνε στα σοβαρά, θα έπρεπε πραγματικά να μας κατακάψει, γιατί και στην προσευχή δεν είμαστε σωστοί. Ούτε και αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε δεν καθόμαστε να το ζητήσουμε με την καρδιά μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Θεός και πάλι ακούει και σε ορισμένες περιπτώσεις, στις περισσότερες πάντοτε, επακούει και εισακούει, δηλαδή εκπληρώνει αυτά τα οποία του ζητάμε. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Προστάτεψέ με, γλίτωσέ με Κύριε, την ψυχή μου, τη ζωή μου. Από χίλια άδικα, συκοφάντες δηλαδή, και από γλώσσα δόλια και από προδότες. Αυτοί που άλλα λένε και άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα έχουν σχεδιάσει. Βλέπετε πως έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Δαβίδ και όλους τους ανθρώπους η προδοσία και η συκοφαντία. Και γι' αυτό δεν ζητά ο Δαβίδ από το Θεό να τον προστατέψει από το υπηκό, από τους στρατιώτες, από τους οπλίτες, αλλά από αυτά τα άσχημα στόματα της προδοσίας και της πονηρίας, τα οποία όμως έχουν πάνω τους όλη την κακότητα και την λυσόδη μανία κατά του ανθρώπου του δικαίου. Γι' αυτό χειρότερο και από τους εχθρούς είναι οι συκοφάντες. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή και πολύ οικεσία προς τον Θεό για να γλιτώνουμε από αυτούς. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσα δολίαν, ποια βοήθεια πρέπει να δοθεί σε σένα, λέει στον εαυτό του τώρα, στην ψυχή του, στη ζωή του, στον ίδιο. Ποια βοήθεια περιμένεις καημένε να σου δοθεί από το Θεό, ποια, το ξαναλέω πάλι, ενίσχυση πρέπει να προστεθεί επιπλέον για την απόκρουση της δολοπλόκου πονηρής πανούργου, δηλαδή συκοφαντικής και προδοτικής γλώσσας, λέει στον εαυτό του. Κάνει μια συνομιλία όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς όταν μιλάμε μόνοι μας και λέμε «Α, καημένε, τι σε περιμένει» και λέμε στον εαυτό μας διάφορα. Και σκέφτεται τώρα, τι βοήθεια περιμένω, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου σταθεί, πώς θα έρθουν συγκεκριμένες λύσεις στο πρόβλημά μου, και απαντάει.
τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξης της ερημικής. Κοίταξε γύρω σου, λέει στον εαυτό του, κοίτα γύρω σου ψυχή μου, κοίτα γύρω σου. Ακονισμένα βέλη, δηλητηριώδη, τα φωτούσαν πολλές φορές στο δηλητήριο, ώστε πέφτοντας και τρυπώντας, να, όχι μόνο να πληγώσουν, αλλά και να κάνουν κακό, να περάσουν φαρμάκι μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Τα βέλη του δυνατού, λέει, εικονημένα, συν της άνθραξης της ερημικής, στέλνονται λοιπόν τα βέλη από τους εχθρούς, ακονισμένα και μανιασμένα, έχουν επάνω τους όλο το θυμό και την κακότητα, με άνθρακες, δηλαδή με κάρβουνα, αναμένα και καταστρεπτικά. Γιατί τα λέει όμως άνθραξη ερημικής, ερημικούς άνθρακες, άνθρακες κάρβουνα της ερήμου? Γιατί από εκεί μάζευαν, όπως και τώρα συμβαίνει, από τους θάμνους, όλο εκείνο το φυτό το ξερίζωναν και το πήγαιναν μετά και το κάναν κάρβουνα. Τον άρτον ημών των εκλούσεων, δώσε νυν σήμερα και άφεσε νυν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απόστολε Αγίε, Ονήσιμε, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων αφέσιν, παράσκητες ψυχές ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάρχουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την ιεράν παράκληση ταύτην και συμπροσευχομένων ημίν, μετά των οικείων και συγγενών ημών, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι,
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμωμού Αγίας αυτού Μητρός της επωνομαζομένης γλυκοφιλούσης εις την σκέπην ευλαβώς επικαλούμεθα. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκησιλάν Ψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου Νικηφόρου του Λεπρού Παϊσίου του Αιγιορείτου Ιακώβου του Ενεβία και Ευμένιου του Νέου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Ηλικίας του Θαυματουργού Πολιούχου και Προστάτου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Ονησίμου και του Εναγής Πατροσιμών Ανθίμου του Νέου του Ενχείου Αθλήσαντος, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεούς. Αμήν. Πάντων προστατεύεις αγάθη των καταφευγόντων ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Καθίστε. Αν έχετε απορία ποιος είναι ο Άγιος Άνθιμος της Χίου που γιορτάζουμε αύριο, είναι ο γέροντας του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Είναι νεότερος Άγιος και μάλιστα εδώ στην περιοχή μας ζούνε και κάποιοι άνθρωποι που κατάγονται από τη Χίο και οι οποίοι τον γνώρισαν και είχαν άμεση πνευματική σχέση μαζί του στην παιδική του ηλικία. Εκεί μύθι το 1955. Ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια του Θεού την περασμένη φορά έναν πολύ μεγάλο ψαλμό, τον 118, τον άμμο μου, και ξεκινούμε σήμερα μία σειρά με 15 ψαλμούς που διαδέχονται ο ένας τον άλλον, σύντομους σε διάρκεια, 9 με 10 στίχους ο καθένας, και μάλλον αν θέλει ο Θεός με αυτούς τους ψαλμούς θα διέλθουμε την περίοδο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ψαλμούς χαρούμενους, αισιόδοξους, ψαλμούς οι οποίοι κάνουν την ψυχή να σκυρτά από πόθο και αγάπη προς τον Θεό. Οι 15 ψαλμοί από τον 119 μέχρι τον 134 περίπου, είναι οι ονομαζόμενοι αναβαθμοί. Αναβαθμός, όπως θα ξέρετε, σημαίνει σκαλοπάτι. Γι' αυτό
επειδή η ονομασία αυτή έδωσε πολλές ερμηνείες και πολλοί άνθρωποι προβληματίστηκαν τι κρύβεται πίσω από αυτή την επωνυμία. Αν θα δείτε, είναι σταθερή η επωνυμία και στους 15 ψαλμούς, οδύ των αναβαθμών, οδύ των αναβαθμών, μέχρι το τέλος, μέχρι τον 134. Τι έδωσε τέλος πάντων την αφορμή για να ονομαστούν σκαλοπάτια, αναβαθμοί, αυτοί οι ψαλμοί? Μία άποψη έχει να κάνει με την επιστροφή των Ισραηλιτών από τη γη της Εχμαλουσίας στη Βαβυλώνα, στην πατρίδα τους, στην Ιουδαία, στην Ιερουσαλήμ συγκεκριμένα. Όπως θα έφευγαν από εκεί απελευθερωμένοι πλέον για να γυρίσουν στη γη των προγόνων τους, ξέρετε, την απελευθέρωση των Ισραηλιτών την υπέγραψε ο βασιλεύς των Περσών, Κύρος, ο παππούς των υπολείπων που ήρθαν στην Ελλάδα για να την καταλάβουν τρεις φορές. Ο παππούς, ο πρώτος Κύρος δηλαδή, ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς των Περσών, αυτός διέλυσε το κράτος της Βαβυλώνος και ελευθέρωσε όλους όσους είχαν οι Βαβυλώνοι εχμαλώτους, μεταξύ αυτών τους Εβραίους. Και αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Κύρου. Όταν λοιπόν τους ελευθέρωσε, αυτοί πηγαίνοντας στην επιστροφή προς την πατρίδα, έλεγαν αυτούς τους χαρούμενους ψαλμούς που δηλώνουν μια προσδοκία. Πότε θα φτάσουμε πιο γρήγορα να δούμε εκεί που κατοικούσε ο Θεός μας και μας περιμένει ξανά να μας αγκαλιάσει, να μας τακτοποιήσει, να ξεκινήσει τη ζωή μας με καινούργια ορμή. Με χαρά λοιπόν και αδημονία. Ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Μια άλλη ερμηνεία είναι πως αυτούς τους ψαλμούς τους έψελναν οι άνθρωποι που ξεκινούσαν από όλα τα μέρη του Ισραήλ και από όλα τα μέρη του κόσμου κάθε φορά που γιορταζόταν οι τρεις μεγάλες εορτές των Ισραηλιτών. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία, δηλαδή η γιορτή που μπήγανε τις σκηνές για να θυμούνται πως έζησαν για 7 ημέρες στην έρημο, μια γιορτή που λέγεται Χανουκά. Την ξέρετε, θα την έχετε ακούσει αν έχετε γνωστούς ή φίλους Ισραηλίτες, Εβραίους. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις εορτές, που ήταν οι μεγαλύτερες, οι κορυφαίες εορτές του Ισραηλιτικού έτους, θρησκευτικού έτους, οι Ισραηλίτες ανέβαιναν στο ιερό για να προσκυνήσουν, γιατί ήταν εντολή του Θεού αυτή. Θυμάστε όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής από τον ναό και λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς που τα διηγείται αυτά, όταν λέει οι γονείς του τον πήραν 12χρονο, για να ανεβούν κατά την θρησκευτική συνήθεια, κατά το έθος της εορτής, να εορτάσουν δηλαδή το Πάσχα και μετά να γυρίσουν πίσω, και μετά έγιναν τα γνωστά εκείνα επεισόδια που χάθηκε ο Χριστός και τον ψάχνουν να τον βρουν. Άρα λοιπόν υπήρχε εντολή του Θεού που έλεγε σε αυτές τις τρεις εορτές να ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Λέω ανεβαίνουν διότι σας θυμίζω για πολλωστή φορά πως μέσα σε μια πεδιάδα, ξερή πεδιάδα αν μπορώ να το πω έτσι, υπάρχουν στα νότια του Ισραήλ κάποια βουνά, κάποια υψώματα στα οποία έχουν χτιστεί τα Ιεροσόλυμα. Τα υψώματα αυτά είναι περίπου 750-800 μέτρων. Τα Ιεροσόλυμα είναι χτισμένα σε 750 μέτρα υψόμετρο από την στάθμη της Μεσογείου θαλάσσης. Πράγμα που σημαίνει ότι για να φτάσεις εκεί ανεβαίνεις, ενώ σε όλο το υπόλοιπο Ισραήλ κινείσαι σε μια πεδιάδα και σε ορισμένες περιοχές και σε βαθύπεδο. Η Ιεριχώ, ας πούμε, είναι 190 μέτρα κάτω από το υψόμετρο της επιφάνειας, από την επιφάνεια της Ερυθράς θαλάσσης, της Μεσογείου θαλάσσης. Έτσι. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ». Είναι ανηφοριά δηλαδή. Οπότε αυτοί που ερχόντουσαν από τα βάθη της Ασίας, της Ανατολής, από τη Βαβυλώνα, ελευθερωμένοι, και αυτοί που ερχόντουσαν από το Ισραήλ, από όλες τις περιοχές τις άλλες, ανέβαιναν στα όρη της Ιερουσαλήμ, και όρη της Ιερουσαλήμ ποιοι είναι, οι τέσσερις λόφοι πάνω στους οποίους, γύρω στους οποίους είχε χτιστεί αυτή η πόλη, με κυριότερο τον λόφο Μωρία, τον λόφο Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Και ήταν περίοπτος από μακριά, ήταν μεγαλοπρεπής ναός και τον έβλεπαν από χιλιόμετρα μακριά πάνω στο ύψωμα και αγαλιούσε η καρδία του. Η δεύτερη λοιπόν είναι αυτή, οι προσκυνητές που πηγαίνουν για να εορτάσουν τις τρεις μεγάλες εορτές. Υπάρχει μια τρίτη προσπάθεια ερμηνείας που λέει ότι ανάλογα με τα σκαλοπάτια στις σκάλες που ανέβαιναν, γιατί ο ναός ήταν στο ύψος του λόφου, στο πιο ψηλό σημείο,
Ξεκινούσαν οι άνθρωποι από χαμηλά και ανέβαιναν σκάλες, όπως ακριβώς πηγαίναμε πολλές φορές σε προσκυνήματα, όπου θα χρειαστεί να ανεβούμε και 200 και 300 σκαλοπάτια για να φτάσουμε μέχρι πάνω. Όσοι έχουμε πάει στα Ιεροσόλυμα και έχουμε πάει στο Σαραντάριον Όρος, καταλαβαίνουν γιατί ομιλώ. Κάτι ανάλογο λοιπόν ήταν ο ναός του Σολομώντα, και καθώς λοιπόν σε κάθε σκαλοπάτι και σε κάθε πλάτωμα, έτσι πλατήσκαλο, γινόντουσαν κάποιες στάσεις, εκεί έπρεπε να λέγεται και ο συγκεκριμένος ψαλμός. Τον έψαναν όλοι μαζί. Και μια ερμηνεία που ας πούμε μας πάει σε άλλο επίπεδο είναι ότι όταν διαβάζουμε αυτούς τους ψαλμούς βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση στα νοήματα και στα μηνύματα. Πρώτα θα δείτε ότι οι φράσεις είναι μικρές και κοφτές. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι το ένα νόημα στέκεται σαν το πρώτο σκαλοπάτι. Για να μπορέσεις να καταλάβεις το δεύτερο νόημα πρέπει να πατήσεις αυτό το πρώτο. Για να μπορέσεις να καταλάβεις το τρίτο πρέπει να πατήσεις το δεύτερο. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση στα νοήματα από το ένα στο άλλο, συνδεδεμένα μεταξύ τους σαν μια σκάλα όπου φτάνει στο υψηλότερο νόημα που είναι στο τέλος συνήθως του ψαλμού. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ερμηνεία εσωτερική, δηλαδή από το περιεχόμενο των ψαλμών, ότι αυτοί οι ψαλμοί κλιμακώνουν τα νοήματα. Όποια από όλες τις ερμηνείες σας αρέσει, κρατήστε τη. Είναι πραγματικά ερμηνείες που ανταποκρίνονται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό στοιχείο των ψαλμών. Και ιστορικοί ψαλμοί είναι, και ενθουσιώδεις ψαλμοί είναι, και πνευματικοί ψαλμοί είναι, γι' αυτό και στην Εκκλησία μας με την ίδια ονομασία τους διατηρήσαμε. Τώρα που θα πάμε στις προηγιασμένες Συνθεώ με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα δείτε ότι αυτούς τους ψαλμούς τους διαβάζουμε κάθε φορά στην προηγιασμένη λειτουργία. Αν πηγαίνετε νωρίς την Κυριακή στην Εκκλησία, δηλαδή λίγο πριν ακουστεί το πρωινό ορθρινό εωθινό Ευαγγέλιο, το Αναστάσιμο, ψέλνουμε ανάλογα με τον ήχο της Κυριακής και τον ήχο της ημέρας μία σειρά από αυτούς τους ψαλμούς εδώ πέρα που τους λέμε μέχρι σήμερα αναβαθμούς. Ψέλνουμε λοιπόν από αυτούς τους ψαλμούς στοιχολόγηση και τους ονομάζουμε με το ίδιο νόημα. Οι αναβαθμοί λοιπόν είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας, μέσα στα πνευματικά μηνύματα. Μπαίνουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, όπως σας είπα, χαρούμενο και αισιόδοξο, μετά από την διδαχή, την μακροσκελή διδαχή του 118 ψαλμού, όπου είδαμε το Θεό να γίνεται ο διδάσκαλός μας στο νόμο Του και στο θέλημά Του. Για να μην σας καθυστερώ περισσότερο, ξεκινάω αμέσως. Ψαλμός 119. Οδή των αναβαθμών, όπως είπαμε. Αυτός θα λέγαμε ότι είναι η εισαγωγή για τους ανθρώπους που ξεκινούν από τη γη της εξορίας. Δηλαδή, μαζεύουν τα πράγματά τους με ενθουσιασμό και καθώς τα ετοιμάζουν για να ξεκινήσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα να φύγουν από τη σκλαβιά τους, έχουν ανάμεικτα αισθήματα. Αφενός, μήπως κάτι την τελευταία στιγμή σταματήσει τη ελευθεριά τους και τους γυρίσει πίσω. Όσοι παρακολουθείτε τις σειρές Κόκκινο Ποτάμι, θα δείτε θα καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ με τους προπάτορές μας τότε, τους Ποντίους, τους οποίους άλλοτε τους έλεγαν να πάνε και ξεκινούσαν οι άνθρωποι με χαρά και στον δρόμο τους περίμενε ο θάνατος, και άλλοτε έχοντας αυτές τις οδυνηρές μνήμες, διστάζαν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να φύγουν από τα σπίτια τους για να πάνε στην ελευθερία, στην πατρίδα ή οπουδήποτε. Τα ίδια συνέβαιναν και στην περίπτωση της οικογένειας του Αγίου Παϊσίου, όπου οι άνθρωποι πραγματικά με πολύ πόνο αποχωριζόντουσαν την πατρογονική τους γη, πορευόμενοι στο άγνωστο. Εδώ λοιπόν είναι οι άνθρωποι στη στάση της αναμονής. Δεν ξέρουν αν πρέπει να χαρούν ή αν πρέπει να λυπηθούν, να φοβηθούν για κάτι. Και γι' αυτό τι κάνουν σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, τι κάνουμε όταν έχουμε διλήμματα, τι κάνουμε όταν έχουμε αμφιβολίες, στρεφόμεθα στο μεγάλο μας προστάτη το Θεό και αρχίζουμε να τον παρακαλούμε με τα εξής λόγια. Προς Κύριον, προς Κύριον, εντοθλίβεστε με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Όταν ήμουν αθλιμμένος, όταν ήμουν σε στενοπό, όταν με στριμώξανε, αυτό σημαίνει θλίψη, όταν πονούσε η ψυχή μου, από την αγωνία, από τη στενοχώρια, από οτιδήποτε, εκεί έκραξα μέσα από την καρδιά μου, του φώναξα και εισήκουσέ μου. Και αμέσως έτεινε το ους ο Θεός. Ναι παιδί μου, τι θέλεις. Με αυτόν τον τρόπο. Τόσο απλά.
Κοιτάξτε πόσο όμορφο πράγμα είναι να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός σε κάθε πρόσκλησή μας, Θεέ μου, να σου πω δύο λόγια. Θεέ μου, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου. Αμέσως βάζει το αυτί του να ακούσει και μας απαντάει αμέσως. Ναι, παιδί μου, εδώ είμαι, πες μου τι θέλεις. Το πρόβλημά μας όμως είναι αν εμείς ακούμε την απάντηση του Θεού. Το τι λέμε εμείς το ξέρουμε, το ακούμε. Μερικές φορές δεν το προσέχουμε. Ίσως πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Εμείς ήδη δεν προσέχουμε τα λόγια μας. Ο Θεός όμως προσέχει το κάθε τι του λέμε. Και αναλόγως με τις διαθέσεις μας, γιατί να μας έπαιρνε στα σοβαρά, θα έπρεπε πραγματικά να μας κατακάψει, γιατί και στην προσευχή δεν είμαστε σωστοί, ούτε και αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε δεν καθόμαστε να το ζητήσουμε με την καρδιά μας. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Θεός και πάλι ακούει και σε ορισμένες περιπτώσεις, στις περισσότερες πάντοτε, επακούει και εισακούει, δηλαδή εκπληρώνει αυτά τα οποία του ζητάμε. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Προστάτεψέ με, γλίτωσέ με Κύριε, την ψυχή μου, τη ζωή μου. Από χίλια άδικα, συκοφάντες δηλαδή, και από γλώσσα δόλια και από προδότες. Αυτοί που άλλα λένε και άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα έχουν σχεδιάσει. Βλέπετε πως έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Δαβίδ και όλους τους ανθρώπους. Η προδοσία και η συκοφαντία. Και γι' αυτό δεν ζητά ο Δαβίδ από το Θεό να τον προστατέψει από το υπηκό, από τους στρατιώτες, από τους οπλίτες, αλλά από αυτά τα άσχημα στόματα της προδοσίας και της πονηρίας, τα οποία όμως έχουν πάνω τους όλη την κακότητα και την λυσόδη μανία κατά του ανθρώπου του δικαίου. Γι' αυτό χειρότερο και από τους εχθρούς είναι οι συκοφάντες. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή και πολύ οικεσία προς τον Θεό για να γλιτώνουμε από αυτούς. Τι δοθήσει και τι προστεθήσει προς γλώσσα ανδολίαν. Ποια βοήθεια πρέπει να δοθεί σε σένα, λέει στον εαυτό του τώρα, στην ψυχή του, στη ζωή του, στον ίδιο. Ποια βοήθεια περιμένεις καημένε να σου δοθεί από το Θεό. Ποια, το ξαναλέω πάλι, ενίσχυση πρέπει να προστεθεί επιπλέον για την απόκρουση της δολοπλόκου πονηρής πανούργου, δηλαδή συκοφαντικής και προδοτικής γλώσσας, λέει στον εαυτό του. Κάνει μια συνομιλία όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς όταν μιλάμε μόνοι μας και λέμε «Α, καημένε, τι σε περιμένει» και λέμε στον εαυτό μας διάφορα. Και σκέφτεται τώρα, τι βοήθεια περιμένω, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου σταθεί, πώς θα έρθουν συγκεκριμένες λύσεις στο πρόβλημά μου, και απαντάει. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Κοίταξε γύρω σου, λέει στον εαυτό του, κοίτα γύρω σου ψυχή μου, κοίτα γύρω σου. Ακονισμένα βέλη, δηλητηριώδη, τα βουτούσαν πολλές φορές στο δηλητήριο, ώστε πέφτοντας και τρυπώντας, όχι μόνο να πληγώσουν, αλλά και να κάνουν κακό, να περάσουν φαρμάκι μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Τα βέλη του δυνατού, λέει, εικονημένα, συν της άνθραξης της ερημικής, στέλνονται λοιπόν τα βέλη από τους εχθρούς, ακονισμένα και μανιασμένα, έχουν πάνω τους όλο το θυμό και την κακότητα, με άνθρακες, δηλαδή με κάρβουνα, αναμένα και καταστρεπτικά. Γιατί τα λέει όμως άνθραξη ερημικής, ερημικούς άνθρακες, άνθρακες κάρβουνα της ερήμου? Γιατί από εκεί μάζευαν, όπως και τώρα συμβαίνει, από τους θάμνους, όλο εκείνο το φυτό το ξεριζούναν και το πήγαιναν μετά και το κάναν κάρβουνα. Όχι ο ίδιος άνθρωπος που γεννήθηκε από την κοιλιά της μάνας του με τον γνωστό τρόπο, αλλά ένας μετά-άνθρωπος σούπερ ενισχυμένος. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι κατευθείαν μια παρέμβαση στο δημιουργικό έργο του Θεού αυτό το πράγμα. Δεν το κρίνω, ούτε το σχολιάζω περισσότερο, καταλαβαίνετε πολύ περισσότερα εσείς. Αυτών των κινήσεων, προπαγανδιστές εντός εισαγωγικών, είναι δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι, όπου υπάρχει χρήμα
πίσω από αυτά, καταλαβαίνετε ότι πίσω τους κρύβεται απεριόριστο χρήμα και επενδύσεις για να εξασφαλιστεί ακόμα περισσότερο χρήμα. Φανταστείτε και να πείτε ότι μπορώ να σε κάνω να ζήσεις 130 χρόνια. Θα πουλήσεις τα πάντα για να πας να ζήσεις 130 χρόνια. Πώς δηλαδή δουλεύει η αγορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο, αλλά θα δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά στη βάση τους. Επειδή υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο ένας λέγεται Klaus Schwab. Έχετε ακούσει αυτό το όνομα? Κάποιοι που τα ψάχνουν λίγο, κάτι παράξενοι σαν και εμένα και άλλοι, τον ξέρουν αυτόν τον καλό κύριο. Είναι αυτός που κάνει το οικονομικό φόρουμ του Davos. Αυτό το ξέρετε. Αυτό δεν είναι οικονομικό φόρουμ. Τώρα πλέον είναι πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα εποχή με την αποθέωση της τεχνολογίας. Σβήνει ο Homo sapiens, ο σκεπτόμενος άνθρωπος, και γεννιέται ένας καινούριος μετάνθρωπος, ο Homo technicus. Καταλάβατε τι γίνεται? Σιγά σιγά χάνεται ο άνθρωπος που τον δημιούργησε ο Θεός. Πες το αν είστε εκτός Θεού, η φύση, ξέρω εγώ, με αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουμε εκατομμύρια χρόνια τώρα, και δημιουργείται ένας άνθρωπος καινούριος. Δεν αμφισβητώ ούτε τα καλά της τεχνολογίας, ούτε φυσικά τη βοήθεια για τις ασθένειες που είπαμε προηγουμένως, ούτε τίποτε. Αλλά προσέξτε όμως, ο κύριος Βάμπ που μας λέει μη τρώτε κρέας, να τρώτε ζωήφια, δηλαδή έντομα, τα οποία έχουν πολύ πρωτεΐνη. Μην τρώτε το κρέας από τις αγελάδες, γιατί είναι αντίθετο στην οικολογία αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να σκοτώνουμε τα ζώα συνέχεια. Αλλά φάτε κρέας συνθετικό, το οποίο είναι πιο ενισχυμένο, είναι σούπερ τροφή, σούπερ φούντ. Λοιπόν, ο ένας λοιπόν είναι αυτός. Στα θέματα που απασχολούν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αυτό τον καιρό, είναι η διατροφή των ανθρώπων του πλανήτη. Πέρσι πρόπησαν τα εμβόλια, παραπρόπησαν όλα αυτά λοιπόν. Είναι σε μια λογική σειρά. Ο άλλος είναι ο Νόαμ Χαρίρι. Να τα θυμάστε αυτά τα ονόματα, θα τα ακούμε όλο και πιο συχνά. Τώρα αρχίζουν και φανερώνονται πιο πολύ. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Είναι αυτός ο οποίος πριν από λίγες μέρες έκανε μια υπέροχη δήλωση. Ο άνθρωπος που θα φτιάξουμε, όπως σας τον περιέγραψα, δεν θα έχει ανάγκη κανέναν Θεό όπως μέχρι τώρα. Καταλάβατε? Δηλαδή, σιγά σιγά οι άνθρωποι δείχνουν τι έχουν στο μυαλό τους. Απλά τα λέω για να καταλάβετε σε τι εποχές μπαίνουμε και κυρίως σε τι εποχές θα ζήσουν τα παιδιά μας. Όπου αυτά θα είναι και θα προβάλλονται ως τα μεγάλα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τα μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ότι δεν μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο αιώνιο. Γιατί αυτό είναι προνόμιο μόνο του δημιουργού και όσων τον πιστεύουν αυτόν τον δημιουργό. Σας είπα πολύ λίγα χαρακτηριστικά. Klaus Schwab, Noam Hariri. Θα θυμάστε τα ονόματα και αν τα βλέπετε καμιά φορά, μην τα περνάτε έτσι. Α, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι. Μπορεί να μην είναι ηθοποιός, τραγουδιστής ή ξέρω εγώ τι άλλο κοιτούμε συνήθως στα ψαξίματα στο ίντερνετ. Αλλά κρατήστε αυτά που λένε που και που αυτοί οι κύριοι, γιατί θα μπορείτε να φανταστείτε πώς θα είναι η ζωή μας λίγο αργότερα. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Ο κύριος λοιπόν θα μας φυλάξει από παντός κακού. Από παντός κακού και από τον μεταθροπισμό. Άλλη φορά θα σας μιλήσω πιο αναλυτικά. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Θα φυλάξει τη ζωή σου, ο Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νύν και έως το αιώνος. Και όταν θα έρθει στη ζωή, θα σε φυλάξει. Και όταν θα φύγει από τη ζωή, και στην είσοδό σου και στην έξοδό σου, θα σε φυλάξει ο Κύριος από τον νύν και έως το αιώνος. Πολύ σύντομα τον 121 ψαλμό, που είναι και ο τελευταίος, δεν έχει πάρα πολλά. Είναι ο ψαλμός αυτός ξεκάθαρα πώς ανεβαίνουμε στο ιερό βουνό Σιών της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης και είναι ο ναός του Σολομώντα. Είναι παλιός ψαλμός, τον έχει γράψει ο Δαβίδ αυτός 100%, όταν πήρε την κυβωτό της Διαθήκης από το σημείο που την είχαν όταν έκανε πρωτεύουσά του το Ιερουσαλήμ και πήγε να την εγκαταστήσει πάνω στο λόφο Σιών. Ο γιος του Σολομών έκανε μετά τον ναό. Τα λόγια ανήκουν σε αυτόν. Γι' αυτό και πολλής λόγος θα γίνει εδώ πέρα για τα Ιεροσόλυμα, την ιερή πόλη του Θεού. Εφράνθην επί της Ιρικός, ημίς οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Αν τα μόναμε παρέες, πηγαίνοντας για τα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουμε τις γιορτές του Θεού μας, και μου έλεγαν πάμε στο ναό του Θεού και χαιρόμασταν όλοι μαζί.
Είναι αυτό που κάνανε οι πατεράδες μας. Ευτυχώς σε κάποια νησιά το κρατάνε ακόμα. Με χαρά οι άνθρωποι σηκώνονται το πρωί, ειδικά όταν είναι καλός ο καιρός, για να πάνε. Πού πάτε, λένε οι γείτονες. Στο πανηγύρι του Αγίου Τάδε, στο πανηγύρι της Παναγίας. Εννοούν ότι θα πάνε να λειτουργηθούν, να κοινωνήσουν και μετά να χορέψουν και να χαρούν. Έτσι ανταμώνουν οι παρέες και μαζεύονται οι άνθρωποι και πάνε μετά στο εξοκλήσι Τάδε. Θυμάστε εικόνες και από το παρελθόν. Τέτοιες όμορφες εικόνες που λείπουν στις μέρες μας, μας λείπουν, αλλά τις αναζητούν. Όποιος θέλει, βρίσκει αυτό που θέλει. Εστώτησε σαν υπόδεσαι σε μόνοι τεσσαμπλές ο Ιερουσαλήμ. Να λοιπόν Ιερουσαλήμ που αρχίσαμε, ανεβαίναμε και φτάσαμε και είμαστε μπροστά σε σένα τώρα πλέον. Αγία και ιερή πόλη. Ιερουσαλήμ, πόλη τη ειρήνη σημαίνει αυτό. Πόλη τη ειρήνη. Μόνο ειρήνη δεν υπάρχει εκεί. Τα χειρότερα γίνονται εκεί πέρα. Αν πάτε, δεν θα δείτε πιο οχυρωμένο μέρος σε όλο τον κόσμο. Και το πιο, πώς να πω, φυλασσόμενο, καλώς φυλασσόμενο μέρος είναι το κομμάτι του ναού του Σολομώντα που έχει απομείνει και πάνε εκεί και κλαίνε τα μεγαλεία του, της ιστορίας τους οι Εβραίοι, το τείχος των δακρύων. Ένας δηλαδή θρησκευτικός τόπος. Εκεί σφάζονται για μια πιθαμή γης. Γιατί? Γιατί από εκεί τα Ιεροσόλυμα είναι η ταυτόχρονη πηγή τριών μεγάλων θρησκειών. Και της αληθούς και μοναδικής πίστεως που είναι η Ορθοδοξία, η πίστη στον Χριστό, αλλά και του Μουσουλμανισμού και πρωτίστως του Ιουδαϊσμού που προϋπήρξε τον προηγούμενο. Η Ιερουσαλήμ λοιπόν, η οικοδομημένη ως πόλη, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Αχ, Ιεροσόλυμα, Ιεροσόλυμα. Απευθύνεται έτσι στην πόλη, σαν να είναι πρόσωπο, σαν να είναι γυναίκα. Και λέει, συγγνώμη, η Ιερουσαλήμ είναι θηλυκό, δεν είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι η Ιεροσόλυμα, η Ιεροσόλυμα. Είναι θηλυκού γένους. Αυτό που λέμε η Ιερουσαλήμ, δεν είναι τα Ιεροσόλυμα, πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό είναι η Ιεροσόλυμα, η. Θηλυκού γένους. Απευθύνεται λοιπόν στην Ιερουσαλήμ και λέει, η Ιερουσαλήμ που είσαι χτισμένη χωρίς να υπάρχει κανένα κενό ανάμεσα. Γιατί τι ξέραν όλοι τότε? Ξέραν ότι υπήρχε μια Ιερουσαλήμ, ξέρω εγώ, μια άλλη πόλη. Στα χωριά τα σπίτια ήταν σκόρπια και είχαν και γύρω τους και κήπου και κτήματα κτλ. Και ήταν, ας πούμε, 10, 20, 30, 50 σπίτια. Δεν ήταν αυτό το πράγμα εδώ όπου πάνω-πάνω ο ναός, λίγο παρακάτω τα ανάκτορα, γύρω-γύρω σπίτια. Πώς πάμε στα νησιά και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυλή, δεν υπάρχει τόπος αέρας όπως λέμε γύρω-γύρω στα σπίτια, αλλά είναι πυκνό δομημένα, πυκνό κατοικημένα. Αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα τώρα. Εκεί γαρανέβησανε φιλέ-φιλέ Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου. Σε αυτήν την πόλη λοιπόν ανεβαίνουν όλοι οι άνθρωποι που προέρχονται από τις φυλές, τις 12 φυλές των Ισραηλιτών, για να επιβεβαιώσουν την πίστη τους στον νόμο του Θεού, δηλαδή η φράση εξομολογήσα μαρτύριον το Ισραήλ. Μαρτύριον το Ισραήλ είναι ο νόμος του Κυρίου. Το έχουμε πει, αν θυμάστε, στον άμμο ψαλμό, ότι μία από τις ονομασίες του νόμου του Θεού είναι μαρτύριον. Όπως τότε τα έδωσε στο Σινά και είναι μαρτυρίες της παρουσίας του. Εγώ είμαι εδώ και σας λέω να τηρείτε αυτά που σας λέω εγώ. Να μ' ακούτε, θα σας τα λέω εγώ ο ίδιος και να τα ακούτε. Αυτό σημαίνει μαρτύριον. Άρα λοιπόν ο νόμος του Θεού είναι εδώ μπροστά μας και έρχονται οι άνθρωποι να δοξολογήσουν αυτό το Θεό. Με δυνατές φωνές εξομολογήσαστε. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν. Πάνω-πάνω σε αυτή την πόλη της Ιερουσαλήμ είναι οι θρόνοι. Ποιοι κάθονται στους θρόνους? Οι βασιλείς. Τα ανάκτορα δηλαδή. Πάνω-πάνω τα ανάκτορα. Και γύρω-γύρω θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Για τον Δαβίδ, δείχνουμε ότι είναι δικός του ψαλμός, και για τους απογόνους του. Η βασιλεία δηλαδή, δοσμένη από το Θεό, εγκατεστημένη αμέσως κάτω από τα ναό τα ανάκτορα, και εκεί ο βασιλιάς, ο πιστός δούλος του Θεού που θα καθοδηγεί τον λαό προς την σωτηρία και την πίστη στον αληθινό Θεό. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ. Ερωτώ δεν σημαίνει μόνο να ρωτάω να μάθω, σημαίνει παρακαλώ. Τι λέει εκεί στο Ευαγγέλιο στην παραβολή του βασιλικού δείπνου, όταν πηγαίνει κάποιον
και τον καλεί ο βασιλεύς με τους απεσταλμένους του και του απαντάει αυτός, δεν μπορώ να δω, ερωτώσε, έχει με παρετημένο, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να δω, παρετούμε, δεν θα μπορέσω να έρθω στον δείπνο. Ερωτώ λοιπόν, σημαίνει παρακαλώ, παρακαλέστε λοιπόν για να έχει ειρήνη αυτή η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Εσείς φίλοι που πάμε όλοι μαζί τώρα να υμνήσουμε τον Θεό, να παρακαλέσουμε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Πόλη της ειρήνης είναι εξάλλου. Και ευθυνία είναι της αγαπός. Και να παρακαλέσουμε στον Θεό να δώσει άφθονα αγαθά, ευημερία. Ειρήνη και ευημερία λοιπόν στα Ιεροσόλυμα. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία δες περιβοβάρεσή σου. Ήθε λοιπόν η Ιεροσόλυμα να υπάρχει πλούτος, ευημερία, άφθονα τα αγαθά του Θεού. Να έχεις δύναμη, σαν να μιλάει σε πρόσωπο δηλαδή, η ιερή πόλη, τα Ιεροσόλυμα. Και αισθάνεται πως μιλάει σε έναν ζωντανό οργανισμό, όχι σε ένα σύνολο από οικοδομήματα. Γιατί εδώ κατοικεί ο Θεός και εφόσον κατοικεί ο Θεός είναι ιερός ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός. Στο Θεό λοιπόν, να χαρίζεις Θεέ μου, σε αυτή την πόλη που έφτιαξες και σου ανήκει, να χαρίζεις άφθονα τα αγαθά σου και να τις δίνεις δύναμη και ευλογία. Και ευθυνία εν τες πυργοβάρες, πυργόβαρης και πληθυντικός αριθμός πυργοβάρης είναι η οχυρωματική πύργη, δηλαδή όχι η απλή πύργη μικρή που μπαίνουν στα τείχη απανάμεσα και έχουν λίγο και με το που τους πετάς κάτι αμέσως γκρεμίζονται, αλλά είναι κάτι σαν τον λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, ο λευκός πύργος είναι κομμάτι της τυχοποιίας. Υπήρχε τείχος εκεί πέρα στο λιμάνι. Αυτός ο πύργος δεν πέφτει με τίποτα. Ό,τι και να του ρίξει δεν πέφτει με τίποτα. Οχυρωμένος λοιπόν πύργος, όχι απλός πύργος, οχυρωμένος πύργος. Και που φυσικά ήταν η οχυρωμένη πύργη, μόνο στα τείχη, τα οχυρωματικά, όχι, ήταν και στα παλάτια. Άρα λοιπόν εννοεί εδώ πέρα τα παλάτια, τους πύργους των παλατιών, τα παλάτια κατ' επέκταση, τα ανάκτορα. Και στο βασιλιά λοιπόν να υπάρχει ευημερία και ευλογία, ένα κατ' των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάλλον δι' ειρήνη περισσού. Για τον εαυτό μου, για τα αδέλφια μου, τους συμπατριώτες μου, αλλά και για σένα ζητούσα από το Θεό Ιεροσόλυμα να σου χαρίζει ειρήνη. Ζητούσα και μιλούσα πάντοτε και ευχόμουν στο Θεό να σου χαρίζει ειρήνη. Ένεκα του οίκου του Θεού ημών εξεζήτησε αγαθάση. Επειδή μάλιστα εσύ Ιεροσόλυμα έχεις και τον οίκο του Θεού επάνω, τον ναό του Σολομώντα δηλαδή, να σου χαρίζει ο Θεός μόνον αγαθά. Σαν να μιλάει σε έναν άνθρωπο. Έχουν χαθεί οι αισθήσεις αυτών των ιερών πόλεων. Ήταν τα Ιεροσόλυμα και για μας ήταν πάντοτε η Κωνσταντινούπολη, που το άλλο της όνομα είναι Αγιούπολης. Από τα πολλά αγιάσματα στην Κωνσταντινούπολη μέσα, στα τζαμιά και στα βρωμοσόκακα κτλ, υπάρχουν 1000 αγιάσματα μέχρι σήμερα. Από το 330 που χτίστηκε η πρωτεύουσα αυτή, μέχρι σήμερα ο Θεός δεν στερεί τη χάρη του. Οι δικοί μας τα ξέρουν εκεί πέρα. Και αν πάμε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα σας τρέχω στις αγορές. Θα πάμε μία μέρα και εκεί. Μία μέρα θα πάμε. Αλλά θα σας τρέχω στα αγιάσματα και στα προσκυνήματα για να δείτε ότι η χάρη του Θεού, παρά την Τουρκία που έχει πέσει από πάνω, δεν στερεί την ευλογία από τους τόπους που αγιάσαν προσευχές ανθρώπων, αγίων ανθρώπων. Έτσι ακριβώς είναι και τα Ιεροσόλυμα για τους Εβραίους, ήταν και τότε. Και κάθε πόλη που ο Θεός ακούμπησε και ευλόγησε. Όπως σας είπα και στην Κωνσταντινούπολη, και εδώ θα σταματήσουμε γιατί σας κούρασα.